Στο σημερινό έχουμε κάνει κράτηση, θα δοκιμάσουμε διεθνή μεσογειακή κουζίνα. Με ποια? Με την Κατερίνα Γκαγκάκη. Γεια σου Κατερίνα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ Εγώ που ήρθες. Πολύ. Είναι θεραπεία για σένα λίγο η δουλειά. Νομίζω ότι ήταν πάντα το αποκούμπι. Η δουλειά είναι ο τρόπος με τον οποίο δυστυχώς, και λέω δυστυχώς γιατί δεν πιστεύω ότι έτσι πρέπει να είναι, κατέληξα να αυτοπροσδιορίζομαι. Χωρίς αυτό δεν πολύ ξέρω που πατάω και που βρίσκομαι. Λοιπόν, παρήγγειλα για μας σήμερα. Αυτά τα παρήγγειλες μόνο για μας. Ναι, είναι και εντυπωσιακά. Είσαι και μια πάρα πολύ εντυπωσιακή και αυτό. Ωραία γυναίκα. Σε φλερτάρουν οι άντρες. Με φλερτάρουν, ναι. Αλλά όχι αυτοί που θέλω. Σ' αρέσουν οι άντρες, κυνηγοί, ας το πω έτσι. Ναι. Δεν ξέρω αν ακούγεται καλό ή όχι, αλλά μ' αρέσουν οι άντρες οι οποίοι είναι πιο δυνατοί από μένα και πιο επίμονοι από μένα. Όχι πολύ εύκολο. Άρα, στο δικό μου το μυαλό, είναι αρκετά στερεοτυπικό το ότι με ελκύει κάτι το οποίο επιμένει, κυνηγά, διεκδικεί και με διεκδικεί. Εγώ ίδια δεν διεκδικώ. Διεκδικώ από τη στιγμή που υπάρχει ο άνθρωπος στη ζωή μου πλέον και είναι αποδεδειγμένο, τότε δεν διεκδικώ απλώς, νομίζω ότι κάθομαι στο σβέρκο. Τι ρόλο έχει παίξει στη ζωή σου ο έρωτας? Καταστροφικό. Μετανιώνεις δηλαδή για πράγματα που έχεις κάνει? Ναι. Ναι, δηλαδή δεν είμαι καθόλου από τους ανθρώπους που λένε τι ωραία όλα πήγαν στη ζωή μου, όλα χρήσιμα είναι, όλα μαθήματα είναι. Όχι, δεν είναι όλα μαθήματα. Θα μπορούσα το μάθημα να το έχω πάρει τον πρώτο χρόνο και όχι τον έκτο. Είσαι ερωτευμένη στην περίοδο? Ναι, είμαι. Είμαι συγκρατημένα ερωτευμένη. Και λέω συγκρατημένα γιατί εγώ συνήθως όταν είμαι ερωτευμένη γίνομαι μοναδικά ανασφαλή σε σημείο που μπορεί ο άλλος να μην το αντέξει. Οπότε είμαι συγκρατημένα και δεν το λέω ούτε στον εαυτό μου ακριβώς. Θα μου πεις τώρα το λέω σε όλο τον κόσμο, ναι. Προσπαθώντας αυτή τη φορά να το κρατήσω σε ένα σημείο, ξέρεις, σταθερό και να αντέξει το χρόνο. Τηλεόραση θα ξανάκανες? Ναι. Αμήν. Δεν θα ξαναέκανα, γιατί δεν είμαι φτιαγμένη γι' αυτό και ειλικρινά σας βγάζω το καπέλο. Αυτό το πράγμα καθημερινά ίσως είναι το πιο μεγαλύτερο ζόρι που έχω ζήσει ποτέ. Η εμπειρία του πρωινού με τον Γιώργο Λιάγκα. Ήταν μια πραγματικά πολύ ζόρικη χρονιά. Είναι μεγάλο πράγμα να μαθαίνεις από όχι απλώς λάθη και μεγάλα λάθη. Θεωρώ ότι έναν άνθρωπο τον κρίνεις μέσα στα χρόνια από τη συνολική του πορεία και όχι από 3 λεπτά. Ξέρεις, μέτρησα ανθρώπους, μέτρησα πολλά πράγματα. Με ρώτησα μια μέρα αν θεωρώ ότι ο κόσμος ξέχασε. Αν ο κόσμος τώρα πλέον και στο κομμάτι της αυτοδιοίκησης και στο υπόλοιπο με αγαπάει ξανά ή με αποδέχεται ξανά γιατί ξέχασε, τότε δεν θέλω να το κάνω. Δεν θέλω να το κάνω επειδή ξέχασε. Θέλω να το κάνω γιατί κατάλαβε, γιατί μπορεί να συγχώρεσε, γιατί μπορεί να είδε όλη την πορεία και να είδε πίσω από αυτό. Υπάρχει κάποιος μπορεί να έχει στο μυαλό σου, παρουσιάστρια, παρουσιαστής που ας πούμε το πήγατε μαζί από την αρχή? Με την Ελεονόρα, πρώτη εβδομάδα δικιά της, πρώτη εβδομάδα δικιά μου. Και έμαθα πάνω της αυτό το κομμάτι, εύκολα και δύσκολα, για εκείνη αρκετά ζόρικα. Τώρα δεν θα το κάνει πουδενή έτσι. Το να προσπαθήσω να φέρω έναν άνθρωπο στο πρότυπο μιας πρωινής παρουσιάστριας είναι τελείως βλακώδες, αλλοιώνοντας την προσωπικότητα. Τώρα δεν θα το κάνω ποτέ. Ποτέ όμως. Εμένα ένα πράγμα μου. Εντάξει, συγκλονιστική είναι, μου αρέσει πάρα πολύ η Κατερίνα Γκαγκάκη. Συμφωνώ και σε όλα όσα λέει όσον αφορά τις ανθρώπινες σχέσεις. Είμαι απόλυτα σύμφωνη. Αλλά θέλω να μείνω λίγο για το κομμάτι που είπε για τη συνεργασία της με τον Γιώργο Λιάγκα και όλα αυτά που είχαν γίνει τότε. Και τα πόσο επιθετικά σχόλια είχαν δεχτεί όλη η ομάδα. Να θυμίσω στο συγκεκριμένο σημείο ότι είχαν δεχτεί και πρόστιμο από το SURU. Η εκπομπή συγκεκριμένη είχε σταματήσει για αρκετές μέρες. Είχε γίνει ανασύσταση ομάδας, πάρα πολλά πράγματα. Στην ουσία μας λέει όμως ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε κάποια πράγματα, να μην ξεχνάμε, όμως να κρατάμε τα ωραία κομμάτια και να κρίνουμε έναν άνθρωπο από όλη του την πορεία τηλεοπτική και όχι από συγκεκριμένα 3 λεπτά, 2 λεπτά, 5 λεπτά. Ναι, αυτό που λέει ουσιαστικά, γιατί το συζήτησα και πάρα πολύ ώρα μαζί της και ήταν και κάτι που εμένα μου άρεσε πάρα πολύ όπως το έθεσε, είναι ότι αν σήμερα, γιατί σήμερα κάνει σπουδαίο έργο και στην αυτοδιοίκηση, είναι και σε πόσο στις δημόσιες σχέσεις κτλ. Αν σήμερα λέει εσύ με ξαναπαρακολουθείς, με βλέπεις, έρχεσαι και ξέρω εγώ, οτιδήποτε συνεργάζεσαι μαζί μου, γιατί δεν το θυμάσαι αυτό το περιστατικό? Να στο θυμίσω εγώ.
Γιατί λέει ότι μέτρησε ανθρώπους. Πάρα πολλοί άνθρωποι, παιδιά, έφυγαν τότε από δίπλα της. Πάρα πολλοί άνθρωποι που ήταν στενά μαζί της δεν την πήραν τηλέφωνο. Και απ' την άλλη, άνθρωποι που δεν τους ήξερε και καλά, τη στήριξαν. Και πάνω σε αυτό, Λιλή, να πούμε ότι είχε χάσει και τη θέση στην αυτοδιοίκηση μετά από το περιστατικό αυτό που είχε γίνει, έτσι. Γι' αυτό και είναι σημαντικό που λέω ότι δεν το ξεχνάμε. Μπορεί να κρίνουμε έναν άνθρωπο τη συνολική του πορεία, αλλά ας μην ξεχνάμε το οτιδήποτε. Και μπράβο της που το θυμίζει. Θα ξαναέκανε τηλεόραση. Λέει όχι καθημερινό, βέβαια, γιατί έτσι πιάσαμε και αυτή την κουβέντα για όλο αυτό. Σας θαυμάζω, λέει, σας που κάνετε καθημερινό. Εγώ δεν είμαι φτιαγμένη γι' αυτό. Θέλεις, δεν είναι φτιαγμένη για να είναι κάθε μέρα και να έχει να κάνει όλο αυτό με το κρίνο, με το όλο αυτό που έχουν τέλος πάντων τα πρωινά. Δεν το θέλει. Όμως θέλει να κάνει τηλεόραση. Είναι κάτι που της αρέσει, γιατί το συζήτησαμε και παραπάνω και θα ήθελε να κάνει. Δεν σου είπε τι project θα ήθελε να κάνει τηλεόραση. Κοίταξε, αυτό που μου λέει η Κατερίνα, όταν έκανε τα project τύπου Super Idol, τα τέτοια project που έκανε, που ήταν στην Κριτική Επιτροπή, της άρεσε τότε, γιατί και κρατούσε τη δουλειά της την πρωινή και ταυτόχρονα όμως ήταν μια εμπειρία που της άρεσε πάρα πολύ. Οπότε κάτι τέτοιο. Εμένα μου αρέσει η Γκαγκάκη στην τηλεόραση σίγουρα και έχει να δώσει πάρα πολλά. Και είναι μια γυναίκα που έχει άποψη και έχει γνώμη. Οπότε θα μ' άρεσε να τη βλέπω και σε μια εκπομπή. Όχι μόνο σαν κριτή, που είναι σαν κριτή, okay, ωραίο είναι ψυχαγωγικό κτλ. Αλλά θα μ' άρεσε να τοποθετείτε. Γιατί εγώ, σε μια εκπομπή λόγου εννοώ. Απλά επειδή. Εννοεί πάνελ προφανώ, έτσι να υπάρχει. Και σε μια πρωινή, όπω λέει, μπορεί να είναι και Σαββατοκύριακο. Το οποίο δεν θέλει να το αλλά, κάνει. Ίδια, δεν θέλει, ίδια, αλλά θα πήγαινε, ίδια. Έχει το χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρασία σαν άνθρωπο και να κρίνει και να μπορεί να αντιληφθεί μια κατάσταση και να τη σχολιάσει αυτό. Εγώ νομίζω ότι είναι δύο πράγματα τώρα στο συγκεκριμένο σημείο. Συμφωνώ με τον Κωνσταντίνο ότι είναι μια γυναίκα που μπορεί να τοποθετηθεί, μιλάει πολύ ωραία ελληνικά, έχει άποψη κτλ. Θεωρώ ότι έπαιξε και ένα ρόλο. Το συμβάν αυτό, γιατί ήταν καθημερινή. Ότι αποκλείεται να έχει. Να την άγχωσε πολύ αυτό, να τρομοκρατήθηκε από όλο αυτό που έγινε. Πιστεύω, παιδιά, ότι τη στήχησε πάρα πολύ. Έχασε τη θέση τη. Ακούστηκαν διάφορα. Και μέχρι τώρα, προ τη μήνυ τη είναι που λέει να μην ξεχνάμε τι έγιναν. Όμω, παιδιά, ένα τραύμα δεν είναι. Σου στοιχίζει. Και εμένα θα μου στοιχίζει. Εγώ μένω. Συμφωνώ με όλου με το γεγονό ότι σε έχει στοιχίσει πάρα πολύ. Συμφωνώ. Μου αρέσει το ότι δεν ξεχνάμε. Μένω στη συγχώρεση. Γιατί ω άνθρωπο είμαι κι εγώ έτσι. Πιστεύω πάρα πολύ στη λέξη συγχώρεση και στο να το εννοούμε αυτό. Και χαίρομαι που το λέει και ίδια και το τονίζει. Σημαίνει πολλά χρόνια. Περισσότερο από όλα αυτά, να σου πω την αλήθεια, ως γυναίκα προς γυναίκα, χαίρομαι που είναι ερωτευμένη. Και την καταλαβαίνω απόλυτα που μετά από κάποια φάση. Ενώ έχουν περάσει. Το συγκρατημένα ερωτευμένη με βρίσκει λίγο κάπως. Θα σου εξηγήσω. Εγώ την καταλαβαίνω. Σου λέει ότι ανέβαινε στο σβέρκο του άλλου τις προηγούμενες φορές, τώρα σου λέει κάτι. Το καταλαβαίνω. Γιατί ξέρετε τι συμβαίνει στις ζωές μας. Συμβαίνει το εξής, ότι κάποιες φορές ζεις εκστατικά και εμφατικά τον έρωτα και βλέπεις ότι δεν σε οδηγεί εκεί που πρέπει. Οπότε μετά αρχίζεις και λες, όπα. Ας κρατηθώ λίγο. Να δω λίγο. Με την Κατερίνα κάναμε μια μεγάλη συζήτηση για τις σχέσεις. Είναι και εμπειρία μετά από μια φάση. Κάναμε μια μεγάλη συζήτηση για τις σχέσεις πάνω σε αυτό που λέει η Μέρη και είπε ότι ουσιαστικά αυτό που έκανε πάντα στη ζωή της οι σχέσεις και το έχει μετανιώσει είναι ότι ήταν αναβλητική. Και λέει ότι έχω φτάσει σε μια φάση της ζωής μου που ξέρω τι θέλω, αλλά θέλω να είμαι συγκρατημένη γιατί όταν ανεβάσω πάρα πολύ τις προσδοκίες μου, μετά αν δεν πάει καλά. Θα στεναχωρηθώ και θα πέσει. Συμφωνώ σε όλα. Ξέρουμε με ποιον είναι ερωτευμένη. Έμαθα. Πες μας κάτι, καλέ. Είναι πολύ καιρό. Είναι πολύ καιρό το ξέρουμε. Θα πω, δεν μπορώ να πω παραπάνω, γιατί μετά κάτσαμε και πιάμε και ένα καφέ έτσι και τα είπαμε. Είναι πολύ καλά. Αλλά ξέρουμε, δεν είναι κάποιο που ξέρετε, όχι, δεν είναι του χώρου. Είναι καιρό πολύ μαζί. Καλά. Είναι τώρα, ναι. Είναι αρκετό καιρό, α μην πω παραπάνω, γιατί ήταν μια έτσι συζήτηση γυναικεία μετά τη συνέντευξη. Γίνεται και για ένα καφέ δεύτερο κάποια στιγμή. Έτσι. Λοιπόν, θα πάμε. Να την ευχαριστήσω πάρα πολύ, πραγματικά, μέσα από την καρδιά μου και να ευχαριστήσω και το Amber Urban Resto Bar για την πολύ ωραία φιλοξενία και το πάρα πολύ ωραίο φαγητό για ακόμα μία φορά. Φάγαμε πολύ. Την ευχαριστούμε. Πάντως, ευχαριστούμε θέλω πάρα πολύ. Έτσι, κάτι τελευταίο να κλείσω με την φιλοσοφία. Ότι όταν γίνονται τέτοιες καταστάσεις, γιατί δύσκολες λέω, άνθρωποι, γιατί λέει οι άνθρωποι που ήταν κοντά μου φύγανε, ήταν άνθρωποι που δεν ήταν ποτέ κοντά της και ποτέ κοντά μας. Όταν φύγουν έτσι βέβαια στα δύσκολα.